Κατά την Πέμπτη Κυριακή των Ληστιών, τιμούμε τη μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Στο ρολόγιο της Εκκλησίας μας διαβάζουμε: «Αύτη δωδεκαετής αιτιούσα, έλαθε τους γονείς αυτής και απερθούσε εις Αλεξάνδριαν έζησε βίον άσωτον 17 έτη. Είτε υπό περιεργίας κινουμένη, απήλθε μετά πολλών προσκυνητών εις Ιεροσόλυμα, ή να παρευρεθεί εις την του Τιμίου Σταυρού ύψωσιν. Θέλουσα δε εις ελθύνη στην Εκκλησίαν, καθήν ημέραν υψούται ο Σταυρός, ισθάνθη δύναμη την αόρατον πολίουσεν αυτήν τη εισόδου. Πληγήσεων την καρδίαν εκ τούτου, απεφάσισεν ή να μεταβάλει ζωήν και εξηλαιώσε τον Θεόν δια μετανοίας. Προσκυνήσασα δε το τίμιον ξύλων, εισήλθεν εις τα ενδότερα της ερήμου και έζησεν εν αυτή 47 έτη ζωήν σκληροτάτην και υπεράνθρωπον, μόνη μόνο Θεό προσευχομένη. Περί δε τα τέλη της ζωής, συναντήσασα ερημίτη την ίζω σημά το όνομα, παρεκάλεσεν αυτόν να κομίσει αυτή τα άχραντα μυστήρια προσκοινωνίαν. Το δε εφεξής έτος, επανελθόν πάλι ο Ζωσιμάς, έβρεν αυτήν η νεκράν επί γης συπλωμένη και γράμματα πλησίων αυτής τα αυτά λέγοντα: «Αβά Ζωσιμά, θάψον όδε το σώμα της αθλίας Μαρίας. Απέθανον την αυτήν ημέραν καθήν εκοινώνησα των αχράντων μυστηρίων. Εύχου υπέρ εμού». Καθώς προσεγγίζουμε το τέλος της Αγίας Τεσσαρακοστής, προς διέγερση των ρεθύμων και αμαρτωλών εις μετάνοιαν, η Εκκλησία μας προβάλλει το ζωντανό υπόδειγμα της δύναμης της μετανοίας, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία κατά τον Υμνοδό, αφού διέφυγε από το σκότος της αμαρτίας και φωτίστηκε από το φως της μετανοίας, προσέφερε την καρδιά της στο Χριστό. Η μετάνοια είναι φάρμακο καταστρεπτικό της αμαρτίας, δώρο ουράνιο, δύναμη θαυμαστή που νικά με τη Θεία Χάρη τα επακόλουθα της παραβάσεως των νόμων. Πάντας μεταποιεί. Χωνευτήριον γαριστή της αμαρτίας η μετάνοια.